Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη πολιτική συζήτηση για απόψε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Κόντρα τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και γνωστό δημοσιογράφο, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχαμε προαναγγείλει και πριν στη συζήτηση που είχαμε με τον Γιώργο Χριστοφορίδη ότι είστε ο κατάλληλος καλεσμένος την κατάλληλη μέρα, καθώς εκδηλώνεται αυτές τις μέρες μια πρωτοβουλία της κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης του 2015 να δοθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ζάεφ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τη στηρίξατε από την αρχή, ήσασταν προχτές στα Σκόπια. Χτες, νομίζω, πήγατε και στο Μέγαρο Μαξίμου, συναντήσατε τον Πρωθυπουργό μαζί με την κάτοχο, την κυρία Μπουτσαμάουι, αν τη λέω σωστά. Μπουτσαμάουι, ναι. Είναι λίγο. Ναι. Κατσαγκούλογλου, α πούμε. Τι ακριβώς είναι αυτή η πρωτοβουλία? Καταρχάς, είναι μια ευγενική πρωτοβουλία ή μιλάμε για κάποιες πιθανότητες να το δει η Σουηδική Ακαδημία στο σοβαρά το θέμα? Είναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα. Πρώτον, διότι δεν υπάρχουν άλλα διεθνή γεγονότα αντίστοιχα, ούτε ήρωες, πρωταγωνιστές, σε πάση περιπτώσει, σε καμία άλλη περιοχή του πλανήτη. Και δεύτερον, διότι στην πραγματικότητα είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που σήμερα την υποστηρίζουν όλοι. Ο Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, βγήκε προχτές και είπε ότι είναι μια συμφωνία πρότυπο για να την εφαρμόζουμε σε όλο τον κόσμο. Πρότυπο ειρηνικής επίλυσης διαφορών, ναι. Βέβαια. Έχω μιλήσει ήδη με αρχηγούς πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πέρα από την αριστερά, καθώς επίσης και με διεθνείς προσωπικότητες, και θα υποστηρίξουν. Και θα υποστηρίξουν και δημοσίως. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες και το αξίζει αυτή η συμφωνία να πάρει αυτό το βραβείο. Ο Ζάεφ ήταν, στη συνάντηση που είχαμε, ήταν πολύ ταπεινόφρονη. Είπε: εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος σε μια φτωχή χώρα. Αν γίνει αυτό, θα είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μου και για την περιοχή κτλ. Το ίδιο και ο Τσίπρας. Τον είδαμε και σήμερα στη συνέντευξη που έδωσε στη δημόσια τηλεόραση, στη συνάδελφο τη Φωτεινή Λαμπρίδη, να είναι πολύ, έτσι, σχεδόν να μην μπορεί να κρύψει την έκπληξή του για το ότι έφτασε το όνομά του να συζητιέται για τον Νόμπελ Ειρήνης. Ναι, δεν το περίμενε. Είχε φρυνδιαστεί από την πρωτοβουλία της Μπουσαμαουή. Αλλά και το ίδιο και ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν στην αρχή, όταν τον ενημέρωσα ότι υπάρχει αυτή, θα έρθουμε και τα λοιπά. Αλλά πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία και αυτή η συμφωνία αξίζει μιας διεθνούς αναγνώρισης και σίγουρα θα την έχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος. Τώρα, εσείς πώς εμπλέκεστε σε αυτήν την ιστορία? Δηλαδή, υποθέτω, για να είστε σε όλες τις εκδηλώσεις και τα λοιπά δίπλα στην κάτοχο του Νόμπελ, είναι κάτι παραπάνω από μια δήλωση στήριξης από έναν ευρωβουλευτή. Υπάρχει ένα πανεπιστήμιο στα Σκόπια, στον οποίο είναι ένας Πρίτανης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν υποψήφιος για την προεδρία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, στις προεδρικές εκλογές εκεί, με ένα κόμμα το οποίο υποστήριζε λύση με την Ελλάδα με σύνθετη ονομασία. Μόνο που το λέγανε προδότη κτλ. Κάτι σαν το παλιό κουκού εσωτερικού, ας πούμε. Έτσι, ένα μικρό κόμμα, αλλά που έλεγε την αλήθεια κτλ. Αυτός, λοιπόν, τώρα είναι Πρίτανης. Το γνωρίζω παλιά, είμαστε φίλοι. Αυτός μου είπε ότι μέσα από κάποιες φιλίες γνώρισε την Μπουσαμαουή και η Μπουσαμαουή ήθελε πολύ να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία γιατί τη βρίσκει πάρα πολύ θετική κτλ. Έτσι έγινε η αρχική συμφωνία. Οπότε, ας πούμε, εκείνος είναι ο σύνδεσμος στα Σκόπια, εσείς είστε ο σύνδεσμος στην Αθήνα, κάπως έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Και μετά την καλέσαμε στα Σκόπια να ξεκινήσει η πρωτοβουλία. Στα Σκόπια έγινε πολύ μεγάλη είδηση, ήταν η πρώτη είδηση. Είναι και ακόμα πιο μικρή χώρα από εμάς, πολύ πιο μικρή χώρα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο γεγονός για αυτούς ότι ήρθε μια κάτοχος του Νομπελίστρα και μάλιστα προτείνει τον Ζάεφ, άρα τη χώρα τους και τέτοια. Το θεώρησαν μεγάλη τιμή. Και εντάξει, πιστεύω ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Ακόμα και η αντιπολίτευση είπε ότι μακάρι να το πάρουμε.
δεν θα το πάρει μόνο ο ΖΑΕ, θα το πάρουμε όλοι μας, ας πούμε, και τα λοιπά. Θα αναβαθμιστεί η χώρα μας. Οπότε, εντάξει, θεωρώ ότι είμαι πολύ αισιόδοξος. Επαναλαμβάνω. Και συγκράτησα και μία δήλωσή σας το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα Βαλκάνια με όλη την ιστορία που έχουν, αν υπήρχε Νόμπελ πολέμου θα παίρνανε. Οπότε το γεγονός ότι τώρα λύνεται μία βαλκανική διαφορά και συζητιέται Νόμπελ ειρήνης είναι κάτι θετικό, έτσι. Γιατί για Νόμπελ πολέμου, όντως αν υπήρχε, θα ήταν ταμάμ τα Βαλκάνια. Κοιτάξτε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Δείξατε πριν εικόνες από το Αλβανικό Κοινοβούλιο που υπάρχει πολύ τεταμένη κατάσταση. Υπάρχει τεταμένη κατάσταση πολύ στις σχέσεις Κωσόβου-Σερβίας. Με στρατό καινούριο και όλα αυτά. Υπάρχει... Τα σενάρια για ανταλλαγή εδαφών που έχουν πυροδοτήσει αντιδράσεις παντού και μέσα στη Σερβία και στο Κόσοβο. Σωστά. Στην ευρύτερη περιοχή έχουμε την Τουρκία. Με αυτό το ανασταθή ρόλο, αλλά και το ρόλο του Νταΐτς γειτονιάς κτλ. Και όλα αυτά. Κάπου στο βάθος στη Ρωσία που προσπαθεί να. Και η Ρωσία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να παίξει παιχνίδι και στην περιοχή Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στην Αλβανία, όπου χτίζει το μεγαλύτερο τζαμί της περιοχής, στα Τύρανα. Και γι' αυτό το λόγο, αυτές τις εξελίξεις θα έπρεπε να οδηγήσουν τον κάθε λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο και πολιτικό στην Ελλάδα να πει να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία με τα Σκόπια, να δούμε τι πραγματικά μας συμβαίνει, γιατί εμείς θέλουμε σταθερότητα στην περιοχή, δεν θέλουμε πρόσφυγες και από το Βορρά, θέλουμε τα καμιόνια μας με τα προϊόντα να περνάνε ελεύθερα, να πηγαίνουν προς τα πάνω, θέλουμε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Και θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας στις τουρκικές διεκδικήσεις. Εκεί τώρα υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα παραγνωρίζουν, λένε για την Τουρκία κτλ. Αλλά απέναντι στη συμφωνία δεν τη θέλουν τη συμφωνία και σηκώνει τα χέρια ψηλά γιατί έχει χαθεί η λογική. Και το ίδιο έχει χαθεί η λογική. Κάναμε μια συνέντευξη τύπου στα Σκόπια με την Νομπελίστρια για να ανακοινώσουμε τη συμφωνία. Και στη δική μου ομιλία είπα ότι υπάρχουν μεταξύ σας κάποιοι που. Λένε ότι είναι κακή η συμφωνία και ο ΖΑΕΦ προδότης. Πώς είναι δυνατόν να είναι ο ΖΑΕΦ προδότης, να έχει κάνει μια κακή συμφωνία και απ' την άλλη στην Ελλάδα οι αντίστοιχοι δικοί σας να λένε ότι ο Τσίπρας είναι προδότης. Πώς να εξηγήσετε με τη λογική. Εντάξει, δεν εξηγείται με τη λογική. Είναι με άλλου είδους. Παίζουμε με σύμβολα, παίζουμε με φόβους. Τώρα, επειδή ξέρετε πολύ καλά τα Σκόπια, έχετε πάει πολλές φορές, έχετε κάνει και ντοκιμαντέρ και έχετε γράψει και πολλά χιλιόμετρα στο δημοσιογραφικό κλάδο, θα ήθελα λίγο να ζητήσω και τη δημοσιογραφική σας αίσθηση. Βλέπετε να τελειώνει το πράγμα στα Σκόπια. Είδατε μία αισιοδοξία, ας πούμε, ότι θα ξαναβρει τα 2/3 ο ΖΑΕΦ. Το έχουν πάρει απόφαση ότι από τη δική τους τουλάχιστον την πλευρά η συμφωνία των Πρεσπών τελειώνει στα μέσα Ιανουαρίου. Θα σας πω μια είδηση. Την οποία δεν την έχω πει, αλλά εν πάση περιπτώσει και μας την είπε ο ΖΑΕΦ μεταξύ on και off the record, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βάζει κανένα μπουρλότο πουθενά. Μας είπε ότι αισιοδοξεί ότι θα έχει περισσότερους από τους 80 ψήφους που χρειάζεται αυτή τη φορά. Α, και σας το είπε ο ΖΑΕΦ ο ίδιος αυτό. Ναι. Μας είπε ότι αισιοδοξεί ότι θα έχει περισσότερους ψήφους, δηλαδή θα πάρει παραπάνω. Και πράγματι έχει αρχίσει το στρατόπεδο του όχι, της άρνησης, να έχει πολλές ρογμές. Συναντήσαμε και τους 8. Του ΒΕΜΕΡΟ που διαγράφησαν, που είχαν διαγράφησαν, στηρίξει. Τους είπαν ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις για τη συμφωνία, αλλά παρόλα αυτά θεωρούν ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας, γι' αυτό το κάνουν. Και αυτό είναι η είδηση που μας λέτε, γιατί έχω διαβάσει διάφορα σενάρια ότι μπορεί, λέει, όσοι αποσκήρτησαν από το ΒΕΜΕΡΟ και ψήφισαν να μην ξαναψηφίσουν. Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου πιθανό. Τους είδατε, εσείς μιλήσατε μαζί τους. Ναι, μίλησαν. Είδα και τους 8. Ναι. Είδαμε μαζί με την Νομπελίστρια, δηλαδή και τους 8. Και σας διαβεβαίωσαν ότι θα κρατήσουν ήταν, την ίδια στάση και στην ψηφοφορία. Ναι, ήταν και με το παραπάνω κιόλας. Με το παραπάνω. Όχι, δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση και αυτό μας είπε ο ΖΑΕΦ. Τώρα, βέβαια, αυτό είναι να εξηγεί και γιατί το ΕΒΜΡΟ τελικώς αποχώρησε από τις διαδικασίες. Για να μην σπάσει κι άλλο, δηλαδή, μην έχει κι άλλες απώλειες. Ναι. Πιθανότατα να εξηγείται έτσι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τον είδα πολύ αισιόδοξο τον ΖΑΕΦ.
Τώρα, την σημερινή συνέντευξη του κυρίου Ζάεφ, όσα είπε, την ευχή του να περάσει και από εκεί και από εδώ η συμφωνία, εσείς πώς την αξιολογείτε? Σας το ρωτώ γιατί στο εσωτερικό, με αφορμή αυτό το διαξηφισμό που είχε με έναν βουλευτή του Βεμερό που μιλήσανε για τη Μακεδονία του Αιγαίου και έκανε αυτό το φάλτσο εδώ που τα λέμε, να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διδαχθεί η δική τους γλώσσα στα δικά μας σχολεία. Φάλτσο με την έννοια ότι δεν του πέφτει λόγος, δηλαδή τι διδάσκεται στα σχολεία άλλης χώρας. Κάποιοι προσπαθούν να φιλοτεχνήσουν μια εικόνα ενός διπρόσωπου πολιτικού που όταν μιλάει για τις πρέσπες δείχνει προσιλωμένο στη λύση, φιλικός προς την Ελλάδα και από πίσω περιμένει να μπει στο ΝΑΤΟ για να ξεσαλώσει, ας πούμε, μετά. Εσείς... Όχι, δεν τον είδα καθόλου έτσι. Και δεν τον είδα καθόλου έτσι και κάναμε μια κουβέντα και μακριά από τις κάμερες, στην οποία ήταν πάρα πολύ ειλικρινής. Εντάξει, σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο πιέστηκε από τους εθνικιστές που το στριμώξαν και είπε ότι ναι, θα κάνουμε και αυτό, ας πούμε. Ναι. Κάτσε να λέγαμε εμείς ότι με τη συμφωνία αυτή θα μπορούμε οι επιχειρήσεις μας να αλωνίζουν στα... Το χρησιμοποιήσω ως επιχείρηση, στα Σκόπια. Ναι. Το χρησιμοποιήσει κάπως σαν... Και να βγει ένας βουλευτής εκεί και να πει, να, εδώ λέει ότι θα μας κατακτήσουν οικονομικά. Αυτό. Τέτοια ήταν η... ιστορία. Δεν το εννοούσε. Θεωρώ ότι καλά, επανόρθωσε αμέσως και τα λοιπά. Όχι, ίσα. Τον είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πολλά. Ναι. Ξέρετε ότι επί Γκρουεύσκη, ο οποίος τώρα έχει καταφύγει στον Όρμπαν στην Ουγγαρία για να μην δικαστεί για διάφορα εγκλήματα που έχει κάνει. Και τρώει και σε πολυτελεία εστιατόρια. Είδαμε και στη Βουδαπέστη μια φωτογραφία της προάλλες. Δεν το είδα αυτό, ναι. Περνάει άσχημα. Δεν έφευγε από τα γραφεία. Τον είχαν προειδοποιήσει, κάποιος τον είχε ειδοποιήσει ότι θα τον δολοφονήσουν. Και κοιμόταν επί δύο μήνες στα γραφεία του κόμματος και δεν έβγαινε έξω να πάει ούτε στην οικογένεια ούτε στο σπίτι του. Έχει περάσει. Ναι, μου είπαν διάφορα και οι δικοί του άνθρωποι, διάφορα περιστατικά. Και επίσης και είδα και από ένα διαφορετικό επιτελείο, ένα νέος άνθρωπος. Όπως είναι νέοι και σύμβουλοι, του μίλησα και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Δημητρόφ, ναι. Τον σύμβουλό του για τις διπλωματικές υποθέσεις. Όλοι είναι νέοι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν τη χώρα τους, θέλουν να κοιτάξουν μπροστά. Θεωρούν καταστροφή αυτή η ιστορία με τα kids αγάλματα του μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου κτλ. Που έχει βάλει ο άλλος στα Σκόπια που το έχει κάνει σαν Disneyland. Ναι. Νομίζω ότι θέλουν μια διαφορετική πορεία. Στηρίζονται σε εμάς και εμείς τώρα από τη μεριά μας τι κερδίζουμε. Ένας από τους πιο επιφανείς δημοσιογράφους στα Σκόπια, της Δημοκρατίας δηλαδή, είπε ότι στη συνέντευξη που δίναμε πήρε το λόγο, δώσαμε αμέσως μετά και είπε ότι αν περάσει αυτή η συμφωνία, η Ελλάδα γίνεται η ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Ενώ ήταν μέχρι τώρα μέρος του προβλήματος, εμπλεκόμενη σε διαμάχες και τα λοιπά, και ιδίως στην διαμάχη με τη Φιρόμ, τώρα γίνεται ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Και αυτό στην πραγματικότητα ισχύει. Εάν τα καταφέρουμε και η συμφωνία περάσει, γινόμαστε ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια και επιπλέον και οικονομικά. Καλά, οικονομικά έτσι και εδώ με τα Σκόπια, ξέρετε ότι είμαστε τρίτη-τέταρτη σε οικονομικές επενδύσεις και δραστηριότητα στη χώρα αυτή. Η οποία είναι μια μικρή χώρα, αδύναμη και φτωχή και χρειάζεται ενίσχυση. Και αν δεν είχε γίνει πολύ, λένε το εμπάργκο τη δεκαετία του 90, θα ήμασταν πρώτοι, όχι τρίτη ή τέταρτη. Α, βέβαια θα ήμασταν πρώτοι. Εγώ όταν είχα πάει από εκεί έχω και αυτές τις φιλίες που κάλυψαν τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία, είχα πάρει 90-92. Κάνανε κρά για την Ελλάδα. Δηλαδή η Μελίνα Μερκούρη ήταν σχεδόν εθνική του στάρ. Τέτοιο. Γιατί ήταν η μόνη χώρα που δεν τους απειλούσε. Γιατί τότε η Σερβία ήθελε να τους πάρει. Η Βουλγαρία ήθελε να τους απορροφήσει και είχαν και την Αλβανία από την άλλη μεριά που ήθελε τη Μεγάλη Αλβανία. Ναι. Και μόνοι που δεν θέλαμε τίποτα, είμαστε εμείς. Και το γνωρίζανε αυτό. Θέλουν να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα έρχονται πάρα πολλοί. Περίπου όλος ο πληθυσμός, 1,5 εκατομμύριο, το είπε και ο Ζάεφ στη συνέντευξη, 1,5 εκατομμύριο. Είναι 2 εκατομμύρια όλοι και όλοι, έτσι. 1,5 εκατομμύριο με ένα 700 ήρθαν στην Ελλάδα. Προφανώς ορισμένοι ήρθαν πολλές φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 1,7 εκατομμύρια ήρθαν για ψώνια στην Ελλάδα, για διακοπές στην Ελλάδα.
ανοίγουν παραπάνω οι οικονομικές δυνατότητες, τις έχουν ανάγκη, τις έχουμε ανάγκη, γιατί μην κάνουμε τώρα και ξαφνικά πήραν τα μυαλά μας αέρα. Και εμείς δύσκολα περνάμε, ο κόσμος δύσκολα περνάει, η οικονομία θέλει αναθέρμανση. Αλλά πάντως αυτό είναι, ότι γινόμαστε ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια και αρχίζουμε να παίζουμε πλέον ένα ρόλο. Το βλέπει κανείς και αυτός, και όπως κινείται ο Αλέξης Τσίπρας με τις τετραμερείς, τις διμερείς που κάνει κτλ. Αρχίζουμε ένα ρόλο δύναμης που μέσα, επειδή οι άλλοι είναι τόσο αποδυναμωμένοι και η Τουρκία τόσο επιθετική, είμαστε η μόνη δύναμη ανάπτυξης και σταθερότητας στην περιοχή. Εδώ πιστεύετε ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικά οι δυνατότητες να ακυρωθεί η συμφωνία? Είδαμε, ας πούμε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη προχθές από αυτά τα μαθηματικά της Βουλής, για να δούμε αν υπάρχουν 151 ψήφοι για το μακεδονικό, να παίρνει μία ψήφο. Προφανώς του κυρίου Θεοχάρη, ο οποίος ο άνθρωπος είπε ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει στη Νέα Δημοκρατία, όσο και αν βλέπει θετικά τη συμφωνία των Πρεσπών, θα ακολουθήσει τη γραμμή του κόμματος, του νέου του κόμματος. Άρα υπάρχουν αυτά, γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες πάλι έχουν γυρίσει στο σενάριο όχι μόνο ότι δεν θα ψηφίσουν, αλλά ότι θα φύγουν και από την κυβερνητική πλειοψηφία. Ναι, νομίζω ότι με τους... καταρχήν η συμφωνία αυτή δεν χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία για να επικυρωθεί. Εντάξει, δεν θα ήταν όμως πολιτικά προβληματικό να περάσει με 148 ή 149. Θα ήταν καλύτερο να περάσει με 151 ψήφους και πάνω. Δεν βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, βλέπω. Δεν ξέρω αν... και επειδή δεν είμαι και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν ξέρω ακριβώς, δεν έχω βάλει χαρτί και μολύβι κάτω, αλλά θεωρώ ότι 145 συν οι 4 του ποταμιού που πλέον με τη διευκρινήση, αλλά και τις αλλαγές που γίνονται τώρα, τις ακόμα πιο θετικές, που ξεκαθαρίζουν το θέμα της ηθαγένειας, ότι δεν μιλάμε για εθνότητα όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία, αλλά μιλάμε για ηθαγένεια, δεν υπάρχει πλέον κανένα σύννεφο. Ούτε κανένα πρόσχημα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει για να αλλάξει καλή θέση. Το ποτάμι με επιβεβαίωσε, άρα έχουμε 149 και υπάρχουν και βουλευτές από τους ΑΝΕΛ, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν τη συμφωνία γιατί θεωρούν θετική. Επομένως, νομίζω ότι το 151 είναι ένας στόχος προσιτός. Μάλιστα. Τώρα, για να περάσουμε σε άλλο θέμα εξωτερικής πολιτικής, βλέπουμε σήμερα και χτες ότι είναι πάλι στο κόκκινο, κατά το γνωστό δημοσιογραφικό κλισέ, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας άκουσα το πρωί που μάλλον διαφωνήσατε με μία σκληρή, η αλήθεια είναι, διαρροή του αρχηγού ΓΕΘΑ του Ελληνικού, ότι αν πατήσουν σε νησίδα οι Τούρκοι θα ισοπεδωθεί η νησίδα. Δεν πρέπει κάποιος να στέλνει και κάποια μηνύματα ή κάποιες προκλήσεις να απαντώνται? Ναι, σίγουρα θα πρέπει να στέλνει μηνύματα, αλλά δεν είναι η στρατιωτική που θα πρέπει να κάνουν. Οι στρατιωτικοί θα πρέπει να ακολουθούν την διπλωματία και την πολιτική της εκλεγμένης κυβέρνησης της χώρας. Και όχι να κάνουν δηλώσεις, γιατί περί δηλώσεων πρόκειται, οι οποίες ανήκουν σε άλλη σφαίρα. Δηλαδή, αν... αντίστοιχα, δεν θα έπρεπε, ξέρω εγώ, ο Πρωθυπουργός να βγει και να πει ότι τα μοιράζ πρέπει να πετάνε έτσι και όχι αλλιώς. Είναι θέμα, ο καθένας πρέπει να κάνει. Επιχειρησιακό, στρατιωτικό. Ναι, και το άλλο είναι θέμα πολιτικό. Επομένως, θεωρώ ότι, και το είπα και στην συνέντευξη που αναφέρατε, ότι ο πόλεμος είναι ένα πολύ σοβαρό πράγμα για να το αφήνουμε στους στρατιωτικούς. Δηλαδή, ότι θέλω να πω ότι πριν από τον πόλεμο υπάρχουν, και πριν από τις δηλώσεις, υπάρχουν οι διάφοροι επίσημοι, οι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, οι διπλωμάτες που πρέπει να κάνουν όλη τη δουλειά. Επιπλέον, δεν ξέρω αν μας συμφέρει αυτή τη στιγμή εμάς να πέφτουμε σε μια ανταλλαγή, σε μια ένταση με την Τουρκία, όχι γιατί φοβόμαστε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί αυτό θέλει ο Ερντογάν, γιατί με αυτό συντηρείται, ο Ερντογάν συντηρείται στο εσωτερικό της χώρας για εσωτερική κατανάλωση, ανοίγοντας διάφορα μέτω, κάτω στον ΤΑΙ παντού. Άρα... είναι ένα σπίτι και λέει στη γυναίκα του, είδες πώς τους τάπα έξω. Αυτή είναι η λογική. Λοιπόν, δεν πρέπει να του δίνουμε εμείς πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Θα υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Δεν υπάρχει, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να λέμε ότι θα πάμε σε κάτι. Θα ισοπεδώσουμε. Φοβάστε δηλαδή μήπως εγκλωβιστεί η χώρα σε μια ρητορική από την οποία δεν θα μπορεί να κάνει πίσω, ας πούμε? Ναι, ότι ανεβάζεις, γιατί ας πούμε με αυτή τη λογική θα έπρεπε να είχαμε ίσως, ξέρω εγώ, ισοπεδώσει και τα ημεία.
να είχαμε συγκρουστεί στην πραγματικότητα, δηλαδή στρατιωτικά, με την, θα ήταν καλύτερο. Θεωρώ ότι δεν θα ήταν καλύτερο αυτή τη στιγμή. Έχουμε τόσους, έχουμε συμμάχους, έχουμε τη διεθνή κοινότητα μαζί μας. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η επιθετικότητα της Τουρκίας αφορά έχει ένα υπόβαθρο. Πέρα από τις ανάγκες εσωτερικής κατανάλωσης, έχει τα υπόβαθρα τα κοιτάσματα. Ναι, ναι. Τα ενεργειακά κοιτάσματα στην περιοχή της Κύπρου κτλ. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να στρέψουμε με τις κατάλληλες κινήσεις διπλωματικές, ώστε να απομονώσουμε την Τουρκία και να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, για να περάσουμε λίγο σε άλλο θέμα, όχι για να ευλογήσουμε τώρα τα γένια μας στο δελτίο, αλλά προχτές δημιούργησε είδηση και σ' άλλο η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη στην καρέκλα που κάθεστε εσείς τώρα, ότι αν τον πυροβολήσουν θα έχει ευθύνη ο κύριος Τσίπρας. Πώς σχολιάζεται αυτή τη δήλωση? Κοιτάξτε, είπα ότι και αυτή η δήλωση, η οποία βάζει άλλες αξίες και άλλα στάνταρτ στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και γενικότερα όλη η πολιτική και οι δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη δεν έχουν καμιά σχέση με την παράδοση της Νέας Δημοκρατίας και της κεντροδεξιάς. Κινούνται τελείως στον ακροδεξιό χώρο, θυμίζουν κάτι μεταξύ Σαλβίνη και Όρμπαν, και ήταν μπροστά και ο κύριος Καραμαλής, γιατί είμαστε μαζί οι καλεσμένοι, δεν το σχολίασε. Είπα ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής αυτή τη στιγμή θα στροπογυρνάει στον τάφο του. Εσείς το είπατε αυτό? Εγώ το είπα. Ναι, αν το είχε πει εκείνος θα ήταν το μεγάλο. Μα γι' αυτό σας λέω. Θα ήταν το πρώτο θέμα της μέρας, δηλαδή αντικειμενικά. Της εβδομάδος. Ναι. Αλλά ναι, εγώ το είπα. Και το είπα διότι πιστεύω. Διότι έχουν πάει τη Νέα Δημοκρατία τελείως ακροδεξιά. Και ο κύριος Μητσοτάκης δυστυχώς άγεται και φέρεται από τον κύριο Βορή, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Γεωργιάδη. Με την ίδια λογική, δηλαδή, επειδή η Νέα Δημοκρατία επιτίθεται στην ΕΡΤ και κάνει εμπάργο στην ΕΡΤ, εάν κάποιος βάλει βόμβα στην ΕΡΤ, θα είναι ηθικός αυτούργος η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν βγάζει μέσα πουθενά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν τον πολιτικό διάλογο και αποξενώνουν τους πολίτες από την πολιτική. Βλέπουν κάτι κοκορομαχίες. Εμείς πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε τέτοιου είδους θέματα, να αντιμετωπίσουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, είτε είναι πραγματικές, προέρχονται από πραγματικούς τρομοκράτες, είτε είναι προβοκάτσεις. Διότι στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, έχω αρκετές υποψίες ότι πρόκειται για. Και αν αυτή λέγεται ότι είναι ομάδα των λεγόμενων λαϊκών αγωνιστών, είναι σίγουρα προβοκάτσια. Σας θυμίζω ότι η ίδια ομάδα ή μια ομάδα με το όνομα, γιατί κανείς δεν ξέρει ποιοι, τι κτλ., είχε σε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά, είχε πυροβολήσει τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Λεωφόρο Συγκρού. Ναι. Και ύστερα είχε βγάλει μια προκήρυξη, η οποία ήταν στην καθαρεύουσα. Μια αποκήρυξη εναντίον της δεξιάς που ήταν στην καθαρεύουσα γραμμένη. Και λέγαμε τώρα, εντάξει, αν οι αναρχικοί, ας πούμε, γράφουν σε καθαρεύουσα, τι είναι εδώ πέρα, ας πούμε. Άρα τώρα λέτε ότι αυτή έχει χαρακτηριστικά προβοκάτσια η βομβιστική επίθεση στο Sky? Ναι, ναι, αυτό λέω. Θεωρώ ότι έχει χαρακτηριστικά προβοκάτσια. Έχει προβοκάτσια να δυναμητήσει το πολιτικό σκηνικό, να τονώσει και άλλο την αντιπαράθεση. Και αυτό το πέτυχε. Διότι η πολιτική, αντί να είναι. Ναι, ο πολιτικός μας δεν είναι σύσσωμος, άρχισε να κατηγορεί μια μερίδα την άλλη ότι είναι ηθική αυτοργή της επίθεσης. Το πετύχανε δηλαδή το στόχο τους αυτό που ήθελαν να κάνουν. Και έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο ίδιος, αν θα είναι ο Τσίπρας... Αν τον πυροβολήσει. Δηλαδή, η αντίστοιχη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλο κόμματο που έχουν δεχτεί επιθέσεις, αν δεχτούν χτύπα ξύλο, κάποια επίθεση θα είναι η ηθική αυτοργή, η Νέα Δημοκρατία. Μα πάει έτσι που θα είναι η δημοκρατία αυτή. Αυτό είναι μόνο λίγο πριν την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Τα έχω δει αντίστοιχα φαινόμενο σε εκείνες τις χώρες που η ακροδεξιά ενισχύθηκε πάρα πολύ ή ανέλαβε την εξουσία. Για να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα, καλά κατάλαβα ότι δεν διαφωνείτε με το εμπάργκο στον Sky.
Όχι, δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα όμως ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένας διάλογος και μια συμβιβαστική λύση, η οποία να έχει την επιστροφή, την άρση του εμπάρκου, αλλά με την προϋπόθεση ότι και η διοίκηση του ΣΚΑΙ και οι δημοσιογράφοι θα δεσμευτούν να τηρούν κάποιο στοιχείο της κανόνας δημοσιογραφικής διοντολογίας. Άρα η δήλωση Αλαφούζου περιθυκού αυτούργου προφανώς δεν βοηθάει για την άρση του εμπάρκου, έτσι. Ναι, μα ο κύριος Αλαφούζος δεν ξέρω αν θέλει, γιατί νομίζω ότι έχει πλέον κυριαρχηθεί από την κουλτούρα της ντουντούκας. Δηλαδή, έχει πάρει μια ντουντούκα και φωνάζει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση και δεν θέλει να του πάρει κανείς την ντουντούκα του, ούτε να την παίρνει κάθε έστω και για λιγάκι να λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα δικά του, ας πούμε. Επομένως, και η δήλωσή του αυτή, αν δεν είναι προϊόν δικαιολογημένη απώλεια τη κρεμιέρα και είναι δικαιολογημένη λόγω τη. Εντάξει, είναι βόμβα του βάλαμε ανθρώπου. Ναι. Αν δεν είναι προϊόν, τότε είναι η συνειδητή απόφαση ότι εγώ θα συνεχίσω στην ίδια γραμμή και περισσότερο. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται ψυχραιμία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια λογική συμφιλίωσης και να διεξάγουμε την πολιτική αντιπαράθεση πολιτισμένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί διαφορετικά ο κόσμος δεν απομακρύνεται από την πολιτική. Συχαίνεται την πολιτική. Συχαίνεται τους πολιτικούς. Και με αυτόν τον τρόπο ευνοείται, η μόνη που ευνοείται είναι η ακροδεξιά. Αυτοί που λένε εναντίον της, που φωνάζουν και μισούν τη δημοκρατία. Κύριε Κουλόγλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.